Εδώ κοντά μα στο στούντιο η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου. Από το Υπουργείο Εργασία. Καλή σα ημέρα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Γεια σα, κύριε Πώ είστε. Καλά, μετά από πάρα πολύ καιρό. Μετά εδώ. από πάρα πολύ καιρό, τι Ας να δούμε. κάνουμε. <laughs> ε, ο Ιωσήφ, τώρα, εσεί φαίνετε ένα νέο πλαίσιο για τα παιδιά προσχολική ηλικία έω των 4 ετών. Ε, 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 μπορείτε να μα περιγράψετε τι αλλάζει, έτσι Μπορεί. κωδικοποιημένα. Το καταθέσαμε τη Δευτέρα και είναι mm. μάλιστα στην πλατφόρμα μα, παιδί.gov.gr, έτσι ώστε όλοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να το διαβάσουν και να αφήσουν τα το σχολεία του. Τι κάνουμε. Οι οικογένειε και δύο γνωρίζουν ότι το κράτο παρέχει τα λεγόμενα voucher, τα κουπόνια, mm -hmm. για τα παιδιά του στο βρεφονιπιακό σταθμό. Ναι. Όμω, δεν υπάρχει διασφάλιση σε όλου του γονεί ότι θα αφήσουν τα παιδιά σε έναν βρεφονιπιακό σταθμό που εμπιστεύονται. Ναι. Αν δεν βρουν πολλέ φορέ. Έναν βρεφονιπιακό σταθμό που γνωρίζουν και ότι υπάρχουν πολλά παιδιά εκτό βρεφονιπιακών σταθμών. Ένα από του λόγου είναι και, ναι. και αυτό. Δηλαδή, ξέρουμε ότι δεν έχουμε ελλείψεις στα νήπια, έχουμε λίγε και μικρέ ελλείψεις σταθμών στα βρέφη, mm -hmm. αλλά οι περισσότερε από τι περιπτώσει παιδιών που μένουν εκτό είναι επειδή οι γονεί είτε ο σταθμό είναι αρκετά μακριά, είτε δεν είναι έτσι όπω τον έχουν στο μυαλό του. Yeah, Οπότε, αυτό που κάνουμε είναι ότι μπαίνει η πολιτεία και λέει ότι κάνω δύο πράγματα. Ένα, φτιάχνω πρόγραμμα για του βρεφονιπιακού σταθμού. Ναι. Έτσι, ώστε η πολιτεία να μην κάνει ουσα υπεύθυνη για την παιδική προστασία μόνο το κτηριολογικό κομμάτι και μόνο mm. το κομμάτι τη τελέχωση, mm. αλλά να διασφαλίζει το ελάχιστο των δραστηριοτήτων που κάνουν τα παιδιά με στου σταθμού. Και ότι ο σταθμό δεν είναι πλέον ένα μέρο στο οποίο πηγαίνω και αφήνω το παιδί μου για να διευκολυνθώ με τη δεν δουλειά είναι μου. είναι πάρκινγκ δηλαδή παιδιών. Που είναι σπουδαίο το να μπορεί να, να πα τη δουλειά που σου λέτε με λέτε, αυτό έτσι. Αφορά και ιδιωτικού και, και δημοτικού. Θέλουμε δηλαδή κανένα δημοτικό σταθμό και Ιδιωτικό, όπου και να είναι στη χώρα, σε όποιο χωριό, όσο απομακρυσμένο. Όσο μικρό ή μεγάλο να είναι, να μην έχει τίποτα να ζηλέψει από τον πιο καλό. Οπότε βάζουμε, έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ομάδα εργασία mm -hmm. με ειδικού από την Ελλάδα και από έξω, με τη Διανέωση που έχει βοηθήσει πολύ σε αυτό, τον Κώστατο Μεγύρ, καθηγητή στο Yale, που ηγείται τη ομάδα αυτή και κάνει ένα ορολόγιο πρόγραμμα με οργανωμένο παιχνίδι, ελεύθερο παιχνίδι, mm -hmm. συγκεκριμένα παιχνίδια, πάζλ, παραμύθια τα οποία. Ε, κάνουν τα παιδιά να δέχονται τη διαφορετικότητα, κάνουν και τα παιδιά να πάνε κοντά στο περιβάλλον, του γνωρίζουν άλλε αξίε, έτσι ώστε οι δεξιότητέ του να είναι σε όσο πιο υψηλό επίπεδο γίνεται. Και είναι πολύ θετικό αυτό. Είναι υποχρεωτικό από όλου του παιδικού σταθμού να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα πρώτον. Και δεύτερον, εάν θα αρχίσει από τώρα, από το Σεπτέμβριο, να εφαρμόζεται. Να πω τον δεύτερο άξονα λίγο του προγράμματο. Ο ένα είναι ότι διασφαλίζει την ανάπτυξη δεξιότητων των παιδιών ναι. και ότι ένα παιδί δεν αναπτύσσεται μόνο σε σχέση με το εισόδημα που μπορεί να έχει η του. Αλλά η ανάπτυξη. Έχει τι ίδιε ευκαιρίε. Δηλαδή οι παιδικοί σταθμοί να έχουν το ίδιο πρόγραμμα περίπου. Ακριβώς. Και να μπορούν ε, 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 τα παιδιά τη ηλικία να κάνουν τα ίδια πράγματα. Ακριβώ. Ακριβώς. Ο δεύτερο άξονα. Ο δεύτερο είναι αυτό τη πρώιμη ανείχνευση. Δηλαδή, δηλαδή πηγαίνουμε στην ηλικία που χρειάζεται μέχρι τα τέσσερα έτη και γίνονται οι ανιχνεύσει για διαταραχέ ή αναπηρίε ή άλλε ακόμα και μαθησιακέ δυσκολίε ναι. την ώρα που πρέπει. Δηλαδή δεν μαθαίνει η οικογένεια του παιδιού ότι το παιδί είναι στο φάσμα του αυτισμού στα έξι. Γιατί Μάλιστα. τότε μπορεί να είναι και πλέον αργά. Μάλιστα. Πρέπει να το μάθουμε και να γίνει η ανείχνευση. Νωρίς. Οπότε βάζουμε ειδικά τεστ, ερωτηματολόγια. Μάλιστα. Κάποια Αμερικάνοι καντέβηκαν. Είναι πολύ τεστ, σοβαρό αυτό. Πιθανότατα, έτσι ώστε την ώρα που πρέπει, πρέπει να, που να γίνεται. Να. Είναι να. πολύ σοβαρό, Γι' αυτό δεν θέλω να το αφήσω απ' έξω. Πότε, Ιανουάριο του 2022, ξεκινάμε να. με 100 βρεφονιπιακούς σταθμού πιλωτικά, σε τρει γεωγραφικέ περιφέρειε τη χώρα. Όπου το νέο αυτό πρόγραμμα δραστηριοτήτων και πρώιμη ανείχνευση θα ξεκινήσει έτσι ώστε πανελλαδικά. Σεπτέμβριο του 2022, δηλαδή για την σχολική βρεφονιπιακή χρονιά. Να είναι μια διαφορετική χρονιά για όλα τα παιδιά. Ακριβώς. Και έχουμε διασφαλίσει και πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψη γι' αυτό. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Κλείνοντας, κυρία Υπουργέ, είστε νέος άνθρωπος. Τι θέλετε να πείτε στους νέους που δυσανασχετούν στον εμβολιασμό ή δεν εμβολιάζονται... Η... Γιατί, εν πάση περιπτώσει, ανοίξατε, να είμαι, ανοίξατε και, αρλούν και αρλούν. τα μαγαζιά, να. τα παιδιά πήγαιναν ένα πάνω στον άλλον. Τι θα κάνανε, Είναι και φυσιολογικό δηλαδή αυτό. Είδα πρέπει. και το ρεπορτάζ σα πριν. Κοιτάξτε, αυτό που έχω να πω είναι να κάνουν αυτό που έσπευσα να κάνω κι εγώ. Καθήκον είχα πρωτίστω να διασφαλίσω του γονεί μου. Παππούδε δυστυχώ δεν έχω πια και γιαγιάδε. Και η υγεία, η δημόσια υγεία είναι ένα αγαθό για όλου. Οπότε πρέπει όχι μόνο για εμά, για του γονεί μα και για του παππούδε μα και τι γιαγιάδε μα όσοι είμαστε τυχεροί να έχουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Είναι ένα εμβόλιο απολύτω ασφαλέ και ένα εμβόλιο απολύτω αποτελεσματικό. Πρέπει να το κάνουμε για να μην γυρίσουμε σε καταστάσει όπω ναι. πριν, αλλά και σε καταστάσει όπου θα επιβαρύνουμε την οικογένειά μα και ανθρώπου που αγαπάμε, χωρί σίγουρα να το θέλουμε. Οπότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και όλοι να εμβολιαστούμε. Εγώ έχω κάνει και τη δεύτερη δόση. Mm -hmm. Να σα πω όλα καλά, την αλήθεια: Αστραζένικα. Δεν ήμουν πολύ τυχερή, δεν είχα καμία παρενέργεια σε καμία από τι δύο δόσει. Οπότε ελπίζω όλοι να, να... να πάνε. Έτσι καλά και στο κομμάτι των παρενεργείων. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μιχαηλίδου. Να είστε καλά. Σας. Να είστε καλά. Εγώ, Ευχαριστούμε. Εγώ, 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 εγώ.